Αλλάζουμε θέμα. Συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη είχε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας, Απόστολος Παυλίδης, με θέμα τις εξελίξεις σχετικά με τεχνικά ζητήματα της Ανατολικής Μακεδονίας. Παράλληλα, συζητήθηκε και το ενδεχόμενο να διεξάγονται τα διαγνωστικά τεστ για COVID-19 στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου της Νομαρχίας, αντί της αίθουσας Νικόλαος Μάρτης, όπου και διεξάγονται τώρα, κάτι το οποίο βρήκε σύμφωνο τον Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη είχε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας, Απόστολος Παυλίδης. Οι δύο άντρες συζήτησαν για τα προβλήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου αλλά και για τις δράσεις στο μέλλον. Πρόκειται για μια συνάντηση, η οποία είναι σε συνέχεια συζητήσεων που έχουμε για διάφορα τεχνικά ζητήματα της περιοχής. Το κύριο θέμα το οποίο ήθελα να ασχοληθούμε ήταν η αποκατάσταση της λειτουργίας του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, του ΣΥΠΟΘΑ όπως λέγεται, το οποίο πραγματεύεται υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί από ελεγκτές δόμησης και υπηρεσίες δόμησης. Υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα από το 2015 ακόμα. Είναι περίπου 500 που αφορούν την περιοχή μας. Και για διάφορους λόγους είχαμε καθυστερήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Πέρσι για κάποιους μήνες το Συμβούλιο λειτουργήσε, ωστόσο φέτος από την αρχή της χρονιάς δεν έχει καταστεί εφικτό η λειτουργία του Συμβουλίου. Έγινε με απόφαση, σύμφωνα με τον καινούριο νόμο που ψηφίστηκε το 4759, στο τέλος του 20 έγινε αλλαγή της σύνθεσης. Οπότε είχαμε εκεί κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του Συμβουλίου. Προέκυψε όμως και θέμα με το χώρο των συνεδριάσεων. Ο χώρος που χρησιμοποιούνταν ήταν η αίθουσα Νίκος Μάρτης, το ισόγειο του διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Ο χώρος αυτός, όπως γνωρίζουμε, χρησιμοποιείται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και τον ΕΟΔΗ για διενέργεια τεστ για τον κορονοϊό. Αυτό το οποίο λοιπόν συζητήσαμε με τον κύριο Αντωνιάδη ήταν να εξεταστεί το ενδεχόμενο να μεταφερθούν τα τεστ, η διενέργεια των τεστ στο φουαγέ του αμφιθεάτρου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, προκειμένου να απελευθερωθεί η αίθουσα και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Συμβούλιο. Με τη σύμφωνη γνώμη και των στελεχών της Πολεοδομίας Καβάλας, ο κύριος Αντωνιάδης αποφάσισε τη μεταφορά των τεστ τελικώς στο φουαγέ και άρα μας διαθέτει στο Συμβούλιο την αίθουσα προκειμένου να συνεχίσει τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και να έχει και πρόσβαση στο αρχείο το οποίο φυλάσσεται σε κάποιο χώρο εντός της αίθουσας Νίκος Μάρτης. Επομένως, διευθετήθηκε το ζήτημα αυτό και σε συνδυασμό με παράλληλες επαφές με την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, εξασφαλίσαμε και την προώθηση του αιτήματος αλλαγής της σύστασης του Συμβουλίου στο αρμόδιο Υπουργείο και την δημοσίευσή του στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης. Άρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και τις εκτιμήσεις που γίνονται, αρχές Ιουνίου θα ξεκινήσει η συνεδρίαση του Συμβουλίου και άρα οι υποθέσεις θα αρχίσουν να μπαίνουν σε μια διαφορετική ροή. Τα προβλήματα είναι καθημερινά. Αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτές τις μέρες να διευθετήσουμε έχει να κάνει με επενδυτική δραστηριότητα σε αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές του νομού, τη Θάσο δηλαδή, την Ηρακλήσα και την Πέραμο, και στις υπόλοιπες φυσικά περιοχές, αλλά ειδικά σε αυτές τις αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές έχει προκύψει ένα πρόβλημα ερμηνείας του περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου, όπου γίνεται αναφορά σε προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση τουριστικών καταλυμάτων ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων, χωρίς όμως να γίνεται σχετική αναφορά σε καταλύματα 3 αστέρων και κάτω. Είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις πολιτών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν σε καταλύματα 3 αστέρων και αυτό δεν είναι εύκολο. Μάλλον όχι, δεν είναι εύκολο, δεν προωθείται, δεν γίνεται αποδεκτό από τις υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου. Είμαστε σε επαφές με την αποκεντρωμένη και την Πολεοδομία Καβάλας προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις κεντρικά πια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να αποδεσμευτεί ή να ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο τοπίο και να ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση τέτοιων επενδυτικών δραστηριοτήτων στον τουρισμό.